το πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεάκη Βοτός, σε συνεργασία με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, προχώρησε στην συγκέντρωση σχολικών ειδών προς τους πυρόπληκτους μαθητές του νομού Ευβοίας. Τα είδη που συγκεντρώθηκαν τοποθετήθηκαν σε κούτες και στάλθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης. Πρόκειται για σχολικές τσάντες, μολύβια, διάφορα είδη χαρτιού, είδη γραφής, νερομπογιές και ντοσιέ, προκειμένου οι νεαροί μαθητές και μαθήτριες των πυρόπληκτων οικογενειών να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά τη νέα του σχολική χρονιά. Στα πλαίσια των δράσεων του Πολυδύναμου και της προβολής όλων αυτών των δράσεων, ξεκινήσαμε από την 26η Ιουνίου, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα, κάποιες δράσεις στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης με μεγάλη επιτυχία, και συνεχίσαμε προτείνοντας το Εθνολογικό Μουσείο, με αφορμή τα γεγονότα των πυρκαγιών στην Βόρεια Εύβοια, να μπούμε σε μια διαδικασία να συλλέξουμε σε συνεργασία κάποια πράγματα σχολικά, τα οποία θα τα αποστείλουμε στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ιστιαίας και σε κάποιους ενδεχομένως ορεινούς, σε ορεινά χωριά τα οποία πιθανόν είναι και στη Βόρεια Εύβοια. Το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί θέλουμε να δώσουμε μια νότα έτσι εξωστρέφειας του προγράμματος και κυρίως με τη συμβολή των μελών μας, τα οποία είναι σε θεραπευτική φάση όρημα για να μπορέσουν να διαχειριστούν τέτοια πράγματα. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να έχουμε εξωστρέφεια, να δείχνουμε όλο αυτό το οποίο κάνουμε και να, με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δώσουμε ακόμη ένα μήνυμα στους ανθρώπους ότι οι εξαρτημένοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και ότι μπορούν να κάνουν πολλά και ωραία πράγματα και να είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας μας. Αυτό το αποδείξανε στην Παγκόσμια ημέρα σήμερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με όποιους τρόπους μας δίνει την ευκαιρία από την κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. Η αποστολή των ειδών πραγματοποιήθηκε από την ΣΥΦΑ Εύρου, ενώ η παραλαβή και διανομή στις μαθήτριες και στους μαθητές θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Ιστιαίας στην Εύβοια. Η διανομή θα γίνει σε όλα τα γύρω χωριά ανάλογα με τις ανάγκες. Για δεύτερη φορά, το Μουσείο ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, αυτή τη φορά από το Πολυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και Θεάκη Βοτός, στο πώς μπορούμε πάλι να συμβάλλουμε με έναν πολύ απλό τρόπο, να παρέχουμε δηλαδή το χώρο για να μαζέψουμε πράγματα, αυτή τη φορά ήδη σχολικής ανάγκης, για τα παιδιά που ξεκινάνε τώρα την καινούργια σχολική χρονιά στην Εύβοια. Μετά από επικοινωνία, καταλήξαμε στο να στείλουμε αυτή τη στιγμή 10 κούτες που φεύγουν τώρα από το μουσείο στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Ιστιαίας, στην Εύβοια, και μετά από συνεννόηση μια υπεύθυνη εκπαιδευτικό εκεί, θα γίνει μετά και διαμονή στα ορεινά χωριά γύρω, που δεν είναι τόσο εύκολη η πρόσβαση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο εκτός από ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί για ακόμα μια φορά με ένα απλό κάλεσμα ανταποκρίθηκε. Και χαίρομαι, γιατί με κάνει να νιώθω ότι συμμετέχω σε κάτι ουσιαστικό, και με πολύ μεγάλη χαρά και όλη η δράση αυτή. Οπότε μπορούμε με όποιο τρόπο να συμβάλλει ένα μουσείο, που είναι και ο ρόλος του, να είναι κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Είμαστε εδώ.